Ωραία, προχωράμε σε ανακοινώσεις από το Προεδρείο. Καταρχήν, σχετικά με την ερώτησή σας για το δημοτικό έλεγχο, θα κάνουμε ερώτημα εγγράφως του Υπουργείου Εσωτερικών για να τον θα λάβουμε απάντηση. Θα σας ενημερώσουμε τι ισχύει τελικά με αυτό το θέμα. Δεύτερον, σχετικά με την επιστολή του κυρίου Καλετζίδη, εφόσον επιθυμεί και επιμένει στην επιθυμία του να διαβαστεί η επιστολή του, θα προβούμε στην ανάγνωσή της. Λοιπόν, προς αξιότιμη κυρία Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορεστιάδας, με την παράκληση να αναγνωστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο. Επιστολή διαμαρτυρίας του αναπληρωτή προϊσταμένου Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και αναπληρωτή προϊσταμένου Τμήματος Συντήρησης Έργων Δήμου Ορεστιάδας Καλετζίδη Βλασάκη Χημικού Μηχανικού. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι κύριοι και κυρίες Δημοτικοί Σύμβουλοι, στο Συμβούλιο της 18 Τετάρτου 2024 ακούστηκαν πολλά απαξιωτικά από τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, τα οποία θίγουν και δυσφημούν προσωπικά εμένα ως μηχανικό αναπληρωτή προϊστάμενο Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και αναπληρωτή προϊστάμενο Τμήματος Συντήρησης Έργων, αλλά και όλη την ομάδα στελεχών που απαρτίζει την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. Ο ορισμός μου ως αναπληρωτής προϊστάμενος Τμήματος Συντήρησης Έργων και αναπληρωτής προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών πραγματοποιήθηκε με αντίστοιχες σχετικές αποφάσεις Δημάρχου Ορεστιάδας το πρώτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου του 2019. Η τοποθέτησή μου με βάση την ειδικότητά μου, χημικός μηχανικός, είναι απόλυτα συμβατή με τον εγκεκριμένο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ορεστιάδας και το νομικό πλαίσιο το οποίο έχει καθοριστεί. Σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου, προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών τοποθετείται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, μόνιμος υπάλληλος των ακολούθων κλάδων ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών και ελήψη αυτών ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών Έργων Υποδομής, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών Κτηριακών Έργων, ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τοπογράφων Μηχανικών. Η τοποθέτησή μου, λοιπόν, στην εν λόγω θέση ευθύνης έγινε με τις νόμιμες διαδικασίες που προβλέπει η παραπάνω διάταξη. Σύμφωνα δε και με το ΠΔΕΛΤΑ 99, ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα, καθορίζονται τα επαγγελματικά δικαιώματα των μηχανικών γενικά για κάθε ειδικότητα. Στο άρθρο 2 αναφέρονται οι κοινές δραστηριότητες όλων των μηχανικών, από όπου προκύπτει ότι η εμπλοκή ενός χημικού μηχανικού ως επικεφαλής μιας διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών είναι απόλυτα συμβατή με την νομοθεσία και τα επαγγελματικά δικαιώματα. Με λύπη μου, ειλικρινά, άκουσα διαστόματος αντιδημάρχου και μάλιστα συναδέλφου μηχανικού, απευθυνόμενο στην αξιωματική αντιπολίτευση τον απαξιωτικό χαρακτηρισμό προς το άτομό μου ως ο προϊστάμενος που εσείς ορίσατε, ο προϊστάμενός σας, θεωρώντας και υπονοώντας σαφέστατα ότι λειτουργώ και υπηρετώ το Δήμο, δημιουργώντας προβλήματα στην παρούσα Δημοτική Αρχή. Κυρία Πρόεδρε και Δημοτική Σύμβουλη, όλα αυτά τα 25 χρόνια της εργασιακής και επαγγελματικής μου σχέσης με το Δήμο Ορεστιάδας, είτε ως απλός υπάλληλος, είτε ως προϊστάμενος του Τμήματος Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Πληροφορικής, είτε ως αναπληρωτής προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, ουδέποτε έδωσα δικαιώματα υποστήριξης σε συγκεκριμένη δημοτική ομάδα. Αλλά το μόνο μέλημά μου ήταν η αφοσίωση στο εργασιακό μου καθήκον και πως θα γίνει κατορθωτό με τις λιγοστές δυνάμεις και πόρους που διαθέτουμε να συνεισφέρουμε σε μια προσπάθεια αντιστροφής του διαμορφωμένου αρνητικού τοπικού περιβάλλοντος που τίνει να οδηγήσει την περιοχή σε ερημοποίηση. Είναι άδικο και απαξιωτικό για την ομάδα των στελεχών της τεχνικής υπηρεσίας να ακούγονται χαρακτηρισμοί τύπου «υπηρεσία μπάχαλο» και ότι δεν μπορεί να κάνει μελέτες κτλ. Δυστυχώς η φύση της εργασίας των επαγγελματιών, κυρίως μηχανικών, που σχετίζονται με προετοιμασία, διαχείριση και υλοποίηση τεχνικών έργων και γενικά δράσεων, είναι υπέρμετρα απαιτητική, επίπονη και χρονοβόρα, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για έργα συγχρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ ή από άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία. Η αφέμαξη του Δήμου τα τελευταία χρόνια λόγω κινητικότητας, συνταξιοδότησης και μετακινήσεων
έχει προκαλέσει πληθώρα οργανωτικών προβλημάτων, τα οποία είναι γνωστά και στην προηγούμενη Δημοτική Αρχή αλλά και στην παρούσα. Σε ό,τι αφορά αναφορές από τον κύριο Αντιδήμαρχο ότι δεν γινόταν μέχρι τώρα έλεγχος στην υλοποίηση των τεχνικών έργων και θα γίνεται από εδώ και στο εξής, είναι επιοικώς απαράδεκτες, επικίνδυνες, μη βάσιμες και εντελώς απαξιωτικές για μια υπηρεσία που έχει υλοποιήσει με μεγάλη επιτυχία πληθώρα έργων, τεχνικών και μη, και μάλιστα πολλές φορές έχει προσφέρει και τεχνογνωσία σε πολλούς δήμους ανά την επικράτεια. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Δήμος Οριστιάδας χαρακτηρίζεται από πολλούς εργολάβους, από τους πιο απαιτητικούς σε ό,τι αφορά τη διαχείριση και επίβλεψη των έργων. Έγινε αναφορά για το ειδικό πλέγμα, το οποίο τοποθετήθηκε στα σκάματα του φυσικού αερίου στους δρόμους που ασφαλτοστρώθηκαν πρόσφατα, ότι αυτό έγινε άσκοπα και ο μόνος λόγος ήταν για να βγάλει ο εργολάβος περισσότερα χρήματα. Η τοποθέτηση του πλέγματος έγινε με μοναδικό σκοπό να ελαχιστοποιηθούν οι πιθανότητες καθίζησης στα συγκεκριμένα σημεία, αφού η εμπειρία έχει δείξει ότι σκάματα και παλιότερα ακόμα με καλή συμπίεση αποδεδειγμένα, υπάρχει ο κίνδυνος έστω και πολύ μικρής καθίζησης. Κανένας εργολάβος δεν το επέβαλε, αλλά αποφασίστηκε από την υπηρεσία για τον παραπάνω λόγο. Το γεγονός αυτό όφιλε να το αντιλαμβάνεται ένας πολιτικός μηχανικός και όχι να διασπείρει αβάσιμες απόψεις. Δυστυχώς χαρακτηρισμοί «κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση» είναι παντελώς αντισυναδελφικοί, αντιεπιστημονικοί και δεν αρμόζει να λέγονται από μέλος του ΤΕΕ, στο οποίο ανήκουμε όλοι οι μηχανικοί. Να θυμίσω ότι ο υπογράφων χημικός μηχανικός, αναπληρωτής προϊστάμενος τμήματος συντήρησης έργων και αναπληρωτής προϊστάμενος διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών, όλα αυτά τα χρόνια έχει άμεση ή έμεση εμπλοκή στο σύνολο σχεδόν των δράσεων που έχει υλοποιήσει ο Δήμος Οριστιάδας, από το σχεδιασμό, την προετοιμασία, την αναζήτηση χρηματοδοτικών εργαλείων, τη συνεργασία με τις διαχειριστικές αρχές, την υποβολή προτάσεων, την ένταξη και την υλοποίησή τους. Ο υπογράφων χημικός μηχανικός, αναπληρωτής προϊστάμενος τμήματος συντήρησης έργων και αναπληρωτής προϊστάμενος διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών έχει συμμετάσχει ως επικεφαλής ή μέλος σε πολλές ομάδες και επιτροπές σχεδιασμού και σύνταξη στρατηγικών κειμένων για την επικράτεια του Δήμου Οριστιάδας αλλά και ευρύτερα. Ευχαριστώ για το χρόνο σας. Συνεχίζουμε με ανακοινώσεις από τον κύριο Δήμαρχο. Καλησπέρα και από μένα. Δεν έχω κάποια ανακοίνωση, κύριε Πρόεδρε. Ωραία. Συνεχίζουμε ανακοινώσεις. Ο κύριος Μαυρίδης. Επί της διαδικασίας, κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, κύριε και κύριοι συνάδελφοι, μετά την αρχική σας τοποθέτηση, κυρία Πρόεδρε, ότι θα ρωτήσετε στο Υπουργείο Εσωτερικών για τη διαδικασία, θεωρούμε από την παράταξή μας ότι είναι ένας εμπεγμός απέναντί μας, γιατί το ίδιο είχατε πει και στην προηγούμενη συνεδρία, μεσολάβησε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Το κυριότερο όμως και σημαντικότερο είναι ότι σε όλη την Ελλάδα γίνεται δημοτικός έλεγχος. Είναι αποδεδειγμένο. Δεν χρειάζεται πλέον καμία ερμηνεία του νόμου. Δυστυχώς θα είμαστε ο Δήμος, το Δημοτικό Συμβούλιο, με την εξαίρεση στην λειτουργία και στην νομιμότητα και την τήρηση της διαδικασίας όπως προκύπτει από την κείμενη νομοθεσία. Σας παρακαλώ να αλλάξετε αυτή την απόφασή σας, από σήμερα κιόλας να περάσουμε στη διαδικασία του Δημοτικού Ελέγχου, έτσι ώστε να είμαστε απόλυτα εναρμονισμένοι με την νομοθεσία που υπάρχει. Ευχαριστώ. Ωραία, σας υπόσχομαι ότι με το που θα λάβουμε εγγράφως την απάντηση, τη διευκρινιστική σχετικά με αυτό, θα προβούμε στις ανάλογες διαδικασίες. Διαδικαστικό το λόγο. Ναι. Μετά την αιμονή σε αυτήν τη θέση που τη θεωρούμε ότι είναι εντελώς παράνομη, δεν θα πω καταχρηστική, δεν μπορούμε με την παρουσία μας να νομιμοποιήσουμε αυτήν τη διαδικασία. Εξήγησα τους λόγους προηγουμένως πολύ περιληπτικά. Θεωρώ ότι κάνετε ένα ατόπιμα όσον αφορά την κατοχύρωση των δικαιωμάτων που έχουν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι μέσα στη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου και γι' αυτό θα μας επιτρέψετε, παρόλο που έχουμε σημαντικά θέματα, να αποχωρήσουμε καταγγέλλοντας όλη αυτή τη διαδικασία και εννοείται ότι θεωρούμε ότι όλη η σημερινή συνεδρία είναι παράνομη. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία, όπως νομίζετε, εσείς αποφασίζετε. Αποχωρήσεις και συναγκαστικά.
Ο κύριος Καζαλτζής. Συμφωνώ με τον προλογίστοντα τον κύριο Μαυρίδη. Το έχουμε τοποθετηθεί και εμείς αρκετές φορές για τη διαδικασία και τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου με τον υπάρχοντα νόμο και κανονισμό. Πραγματικά, τουλάχιστον, έπρεπε να έχει φύγει από εσάς το ερώτημα στο Υπουργείο Εσωτερικών για να μας απαντήσουν. Το έχουμε ακούσει πολλές φορές ότι θα ρωτήσουν για να μας απαντήσουν. Για να είμαστε πιο λειτουργικοί και πραγματικά να λύνουμε προβλήματα προς το συμφέρον του Δήμου Ορεστιάδας, πρέπει να κινηθούμε και να γίνει η διαδικασία όπως πρέπει, όπως κάνουν οι υπόλοιποι Δήμοι της Ορεστιάδος. Επίσης, για να μην γίνει και αυτό που έγινε, καλό θα ήταν από σήμερα να αρχίζαμε τον δημοτικό έλεγχο, έστω και σε προφορικό επίπεδο, μέχρι να μας αποσταλεί η απάντηση του Υπουργείου Εσωτερικών. Δεν είναι τόσο δύσκολη αυτή η κατάσταση. Δημοτικό έλεγχο θα κάνουμε, θα πούμε τα προβλήματά μας, τους προβληματισμούς, αυτό που βλέπουμε και τίποτα παραπάνω. Όπως γινόταν τόσα χρόνια που ήμασταν και δημοτικοί σύμβουλοι. Σε αυτό δεν αποχωρούμε, εδώ θα είμαστε εμείς, θα μείνουμε στη συνεδρίαση. Αλλά το λιγότερο που πρέπει να κάνουμε την επόμενη φορά, τουλάχιστον και σε προφορικό επίπεδο μεταξύ μας να συνοηθούμε, είναι να κάνουμε δημοτικό έλεγχο. Δεν είναι κακό, γιατί ο κύριος Δήμαρχος την προηγούμενη φορά που είχα τοποθετηθεί μου είπε και εγώ είμαι μαζί σου και μπορώ να το κάνουμε από τώρα. Οπότε δεν είναι ανάγκη να περιμένουμε την απάντηση. Όταν έρθει η απάντηση, καλώς να έρθει, θα τη συζητήσουμε όταν έρθει γραπτός. Επίσης, επειδή δεν μου αρέσει να διαιρώ ανθρώπους και δεν μου αρέσει να ρίχνω λάθη στη φωτιά. Είχα ακούσει τοποθέτηση του Αντιδημάρχου του Τεχνικού Ενέργων. Διάβασα και το κείμενο του κύριου Καλιντζίδη. Επειδή του ξέρω και του δύο προσωπικά, τον κύριο Παπαλαμίδη το ξέρω λιγότερο, αλλά τον κύριο Καλιντζίδη το ξέρω περισσότερο. Πραγματικά είναι ένας σοβαρός επιστήμονας, ένα καλό μέρος του Δήμου, ένα καλό όργανο το οποίο πραγματικά παράγει δουλειά, είναι εκεί που πρέπει. Επειδή στο ελάχιστο που έχω γνωρίσει και τον κύριο Παπαλαμίδη, βλέπω το ποιόν του. Για μένα το λιγότερο που πρέπει να κάνετε είναι να καθίσετε ένα τραπέζι, ένθεν και ένθεν, να δώσετε εξηγήσεις, γιατί θα συμπορευτείτε 5 χρόνια στο Δήμο. Πρέπει να δουλέψετε μαζί. Δεν χωράνε εγωισμοί, είμαστε πολύ λίγοι στο Δήμο Ορεστιάδας για να διαχειριστούμε και να έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Ο πολλαπλασιασμός είναι η καλύτερη πράξη. Οπότε, δεν το λέω, είσαι μικρότερος ηλικία, σκέψου όρημα, μιλήστε, διώξτε την παρεξήγηση και πάμε μπροστά του Δήμου. Κυρία Πρόεδρε, λίγο να πω ένα κάτι τη. Ναι, κύριε Δήμαρχε. Έχετε δίκιο και την προηγούμενη φορά είπα ότι δεν με πειράζει καθόλου ο δημοτικός έλεγχος, κύριε Καζαλτζή. Απλά προφορικά κάποιοι στο Υπουργείο είπαν ότι μάλλον εξακολουθεί να ισχύει ο δημοτικός έλεγχος. Συνάδελφοι από την περιφέρεια με έχουν πάρει τηλέφωνο και μου λένε ότι λογικά δεν ισχύει. Περιμένουμε απλά να το διευκρινίσουμε όπως πρέπει να είναι για να τηρήσουμε την νομιμότητα. Δεν είναι τίποτα παραπάνω. Δεν έχουμε να φοβηθούμε κάτι. Έτσι. Απλά για να κλείσει και αυτό το θέμα, την επόμενη φορά που θα έχουμε δημοτικό συμβούλιο, αν δεν έχει έρθει η απάντηση, ας κάνουμε το δημοτικό έλεγχο έστω και προφορικά. Ωραία, σας το υποσχόμαστε αυτό. Αν δεν έχει έρθει η απάντηση που να διευκρινίζει ακριβώς, ξεκινάμε δημοτικό έλεγχο. Ο κύριος Λεβέντης. Εγώ δεν έχω να προσθέσω κάτι παραπάνω, εκτός από την τοποθέτηση του κυρίου Δημάρχου, με καλύπτει αυτό βέβαια. Απλά θα ήθελα να, από την πλευρά μου, να καλωσορίσω τον κύριο Πασχάλη, τον κύριο Αντώνη, ο οποίος είναι Γενικός Γραμματέας του Δήμου Ορεστιάδος. Δεν έγινε την προηγούμενη φορά. Εγώ θεωρώ ορθόν ότι ένα νέο μέλος που έρχεται στην ομάδα αυτή, να την πω έτσι, θα έπρεπε να είχε προηγηθεί την προηγούμενη φορά. Κύριε Πασχάλη, καλωσορίσατε. Εύχομαι καλή θητεία. Και αυτό. Κύριε Λεβέντη, έχετε απόλυτο δίκιο. Δικό μου ατόπιμα. Το είχαμε πει και την προηγούμενη φορά. Επειδή είχατε γνωριστεί μεταξύ σας, πρέπει να το συστήσω όμως και στην πόλη γενικά, στους τηλεθεατές της δημοτικής τηλεόρασης. Οπότε έχετε δίκιο να καλωσορίσουμε όλοι τον κύριο Πασχάλη, τον καινούριο Γενικό Γραμματέα, και να του ευχηθούμε καλή θητεία και καλή προσπάθεια στα προβλήματα επίλυση των προβλημάτων του Δήμου. Ευχαριστώ που με το υποθυμήσατε. Ωραία, συνεχίζουμε στα θέματα ημερήσιας διάταξης. Έκδοση ψηφίσματος υπέρ των εργαζομένων συμβασιούχων ορισμένου χρόνου, οι οποίοι προσλήφθηκαν από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Προχωράμε σε ερωτήσεις. Ο κύριος Καζαλτζής. Αχ, συγγνώμη. Εισηγητής ο Δήμαρχος Αδαμάντης Παπαδόπουλος. Αγαπητοί συνάδελφοι, λάβαμε ένα αίτημα από τους συμβασιούχους εργαζόμενους στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, αυτοί που εργάζονται δηλαδή στο ΚΙΤ φυλακίου. Είναι υπάλληλοι οι οποίοι προσλήφθηκαν το 2020 και συνεχώς ανανεώνονται οι συμβάσεις τους. Πριν από 2 χρόνια έγινε ένας διαγωνισμός
Και καλούνται τώρα να αποχωρήσουν από τις θέσεις τους, γιατί θα αντικατασταθούν από αυτούς που, τους επιτυχόντες του διαγωνισμού. Οι εργαζόμενοι συμβασιούχοι θεωρούν ότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και ζητάνε, με βάση όλα τα παραπάνω, όπως διαβάσατε και στην εισήγηση, το Δημοτικό Συμβούλιο να εκφράσει τη συμπαράστασή τους στο αίτημα των εργαζομένων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του ΚΙΤ Φυλακίου για την μετατροπή των συμβάσεων εργασίας τους σε συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Παρακαλώ, ερωτήσεις. Ωραία, προχωράμε σε ερωτήσεις. Ο κύριος Καζαλτζής. Ο κύριος Λεβέντης. Τοποθετήσεις, ο κύριος Καζαλτζής. Ναι, εγώ θέλω να τοποθετηθώ, γιατί είναι ένα θέμα που μας έχει αγγίξει πάρα πολύ ως παράταξη, αλλά και ως δημότης του Δήμου Ορεστιάδας. Διάβασα προσεκτικά το έγγραφο. Πριν τρία περίπου χρόνια, γιατί αυτό από ό,τι βλέπω είναι σύνοψη σύμβασης 23 του 20, είναι πριν την ιστορία με το Πουρεκάκια και ΚΙΤ που την επέκτασε, γιατί ως δημοτική παράταξη παραιτηθήκαμε για το συγκεκριμένο λόγο από το Δημοτικό Συμβούλιο και όπως σας κοιτάω στα μάτια, ό,τι λέμε το κάνουμε. Δεν φοβηθήκαμε ούτε τις καρέκλες, ότι θα είμαστε δύο χρόνια εκτός Δημοτικού Συμβουλίου, ούτε είπαμε αν θα κερδίσουμε κάτι από αυτό. Αυτό που θέλαμε ήταν να κερδίσουμε τη μη υποβάθμιση του Δήμου Ορεστιάδας που είναι ήδη υποβαθμισμένη και τα προβλήματα που μπορεί να δημιουργήσει μια επέκταση της συγκεκριμένης δομής ΚΙΤ και προκειακά. Και το έχουμε αναλύσει πολλές φορές. Όταν τοποθετηθήκαμε είτε σε επιτροπή είτε ως δημοτική επαναφορά, είχαμε πει δύο πράγματα. Ναι, στην αναβάθμιση των δομών με τον αριθμό που είχαν, και όχι στην επέκταση του προεκτικά και εκεί, γιατί θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα στην περιοχή μας και ήταν 100% της κοινωνίας σύσσωμο σε αυτό, εκτός από μερικούς ανθρώπους που στο τέλος λακίσανε, πήραν τις αποφάσεις τους, πήγαν στην επέκταση του ΚΙΤ και μετά από εκείνο το διάστημα μετά κάναν και κάποιες προσλήψεις για να χρυσώσουν το χάπι. Ενδεχομένως και στα δημοτικά έπαιξε αυτό το παιχνίδι. Μπέστε υποψήφοι για να σπάρουμε για δουλειά και πάει λέγοντας που και αυτοί οι άνθρωποι που προσλήφθηκαν από την επέκταση του ΠΡΕΚΑ ΚΙΤ μετά την απόφαση του κ. Μηταράκη και των δικών μας βουλευτών της εποχής εκείνης, κάποια στιγμή θα έχουν ακριβώς το ίδιο πρόβλημα. Ότι τους πήραμε τώρα να χρυσώσουμε το χάπι, ότι θα υποβαθμίσουν την περιοχή, θα κάνουν το δικό μας, αλλά θα πάρουν και δεκάτου μας τη δουλειά για να μην στεναχωριέστε. Και εμείς ήμασταν εναντίον των ανταποδοτικών. Δεν θα λέμε ανταποδοτικά για να γίνει επέκταση του ΚΙΤ. Δεν πάμε σε παζάρια. Θα θέλαμε 10.000 φοιτητές εδώ. Όχι να επεκτείνουμε εκείνη την δομή του ΚΙΤ και του ΠΡΕΚΑ, που οι περισσότεροι ξέρουν τι είναι το ΚΙΤ και τι είναι το ΠΡΕΚΑ. Οπότε, επειδή το διάβασα προσεκτικά το έγγραφο, για να είμαι δίκαιος όμως και με τους εργαζόμενους που ήταν πριν την επέκταση, πριν όλο αυτόν τον τόρο, μιλάνε ότι η σύνοψη αυτή ήταν 23 του 2020. Και επειδή το ένα σκέλος της τοποθέτησής μας ήταν και το κρατάμε ενδρίκια εκεί που πρέπει, ότι ναι, στην αναβάθμιση των υπαρξιών δομών του τότε, αλλά όχι στην επέκταση για περισσότερες ανθρώπινες ψυχές φυλακισμένες εκεί μέσα. Γι' αυτό θα ψηφίσουμε τη συμπαράσταση αυτή προς τους εργαζόμενους εκεί. Αλλά οποιοδήποτε, το λέμε, είμαστε ξεκάθαροι ως δημοτική επαναφορά, οποιοδήποτε ψήφισμα έρθει μετά τη διαδικασία του ΠΡΕΚΑ ΚΙΤ επέκταση και αυτών που γίνανε μετά από εκεί να πάρουμε και 10 άτομα για να δείξουμε ότι είμαστε καλοί, δεν θα ψηφίσουμε τίποτα από εκεί και πέρα. Γιατί και αυτοί που μπήκαν τότε στη δουλειά θα έχουν το ίδιο πρόβλημα σε λίγο χρονικό διάστημα όπως και αυτοί που μπήκαν το 20. Οπότε, ψηφίζουμε τη συγκεκριμένη συμπαράσταση επειδή είναι πριν τις εξελίξεις του ΚΙΤ και προκειακά. Δεν πουλάμε την περιοχή μας, δεν υποβαθμίζουμε την περιοχή μας, θέλουμε άλλη ανάπτυξη στην περιοχή μας. Κύριε Δήμαρχε, και όταν λέμε θέλουμε άλλη ανάπτυξη στην περιοχή μας, θέλουμε να δούμε τι γίνεται με το Πανεπιστήμιο. Θέλουμε 10.000 φοιτητές όπως την Κομωτινή. Εκεί θα πάμε να παλέψουμε και εκεί θα είμαστε όλοι μαζί. Και όχι πίσω πόρτες και υποσυνείδητες σκέψεις. Όλοι μαζί και το καλό. Όχι όμως με την επέκταση τέτοιων δομών που υποβαθμίζουν οικονομικά την περιοχή μας. Ο κύριος Λεβέντης. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι οποιοδήποτε δίκαιο αίτημα εργαζομένων εξυπακούεται ότι είμαι υπέρ και είμαι και συμπαρίσταμαι. Αυτό που θέλω να υπενθυμίσω είναι ότι πρέπει να δοθεί κατά κύριο λόγο έμφαση και προτεραιότητα στον τόπο μας και ό,τι έχει να κάνει με αυτό, είτε οι εργαζόμενοι είναι, είτε και οτιδήποτε άλλο. Και αυτό που θέλω να πω επίσης είναι όσον αφορά το ΚΙΤ, σίγουρα η επέκτασή του έφερε αντιδράσεις και σίγουρα έρχονται κάποιες ανακατατάξεις. Αυτά καλούμαστε βέβαια να αντιμετωπίσουμε. Πάντως, με βάση
την παρούσα ανακοίνωση. Εγώ συμπαρίσαμε με τους εργαζομένους και εύχομαι μαζί με τη Δημοτική Αρχή στο καλύτερο αποτέλεσμα στη συνέχεια. Αυτό. Ωραία. Κάποια άλλη τοποθέτηση. Δευτερολογίες ο κύριος Καζαλτζής, κύριος Λεβέντης. Ωραία. Πάμε προς ψήφιση. Ομόφωνα. Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για απασχόληση στο Δήμο Ορεστιάδας κατά το σχολικό έτος περίοδο 2024-2025, μεταλλικιακό έτος τάξη μαθητείας ΕΠΑΛ, μαθητή ΕΠΑΣ της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών Χριστίνα Αγγελιλούδη. Καλησπέρα και από μένα. Ύστερα από την πρόσκληση για την διάθεση θέσεων μαθητείας από το Υπουργείο Παιδείας, έχουμε λάβει από το σχολείο ΕΠΑΛ της, το πρώτο ΕΠΑΛ της Ορεστιάδας και από την ΕΠΑΣ μαθητείας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Κάποιες θέσεις σε κάποια συγκεκριμένα τμήματα που θα χρειαστούν την πρακτική τους. Μεταλλικιακή για τα ΕΠΑΛ και παράλληλα για τις ΕΠΑΣ. Παρακαλώ την ψήφισή σας. Υπάρχει η μελέτη κανονικά και ο προϋπολογισμός για το έτος, το σχολικό έτος 24-25, όπως θα έχετε δει. Δεν το ξέρουμε αν θα χρειαστεί να καλύψουμε όλες τις θέσεις. Απλά από ότι με την επικοινωνία που ήρθα με τους διευθυντές των σχολείων, μας είπαν ότι θα πρέπει να υπάρχει η κάλυψη και η σιγουριά για να μπορέσουν να γίνουν τα τμήματα και να ολοκληρωθούν. Μπορεί όμως να βρουν τις θέσεις αυτές της πρακτικής σε ιδιωτικό ή σε άλλους φορείς. Αλλά εμείς σαν Δήμος δίνουμε την δέσμευση ότι αν δεν καλυφθούν από αλλού θα τα κάνουμε εμείς. Θα τα υπηρετήσουμε εμείς. Ωραία. Ερωτήσεις. Ο κύριος Καζαλτζής, ο κύριος Λεβέντης, τοποθετήσεις. Ο κύριος Καζαλτζής. Πριν 7 χρόνια περίπου, επειδή τελειώνουν μαθητές των ΕΠΑΛ και οι περισσότεροι πήγαιναν να γίνουν στρατιωτικοί, αν μπορούσαν να γίνουν, οι περισσότεροι φεύγαν την περιοχή μας. Είχαμε ένα θέμα ότι αυτοί οι μαθητές παίρνουν στο πτυχίο του σχολείου, δεν μπορούσαν να πάρουν άδεια σχέση επαγγέλματος, γιατί έπρεπε να εργαστούν στον ιδιωτικό τομέα, να τους κολλήσουν ένσημα, 600 ένσημα, για να μπορέσουν να δώσουν εξετάσεις στο Υπουργείο Βιομηχανίας για να πάρουν άδεια σχέση επαγγέλματος επίπεδου 5. Επειδή υπήρχε ένα σοβαρό πρόβλημα, πριν 7 χρόνια φέραμε ως εσπερινό επαγγελματικό, κάναμε μια ημερίδα στο Πανεπιστήμιο κάτω και είχαμε φέρει τον κύριο Μουστάκα, τον Διευθυντή Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Και του κάναμε τότε την πρόταση αυτοί οι μαθητές να μπορούν να μπαίνουν σε προγράμματα μαθητείας, έτσι ώστε με το έτος που κάνουν εδώ, για να δείτε πόσο σημαντικό είναι, δεν χρειάζονται 600 ένσημα. Με το ένα έτος εδώ μπορούν και δίνουν εξετάσεις στο Υπουργείο Βιομηχανίας και μπορούν να πάρουν το επίπεδο 5 και να μπορούν να πάρουν άδεια σχέσης επαγγέλματος. Που ουσιαστικά αυτοί οι μαθητές θα μπορούν να ανοίξουν το δικό τους μαγαζί, να πάρουν δικούς ανθρώπους που θα δουλέψουν εκεί. Και ουσιαστικά αυτό λέγεται ανάπτυξη για την περιοχή μας, όπως το είχαμε πει τότε και στο debate με τους μικρούς της πόλης μας. Οπότε αυτή η διαδικασία είναι πάρα πολύ σημαντική. Πρέπει να στηρίζεται ο Δήμος, καλώς στηρίζεται και τώρα και προγενέστερα, δεν λείπουν τώρα οι προηγούμενοι. Και όπως βλέπετε εδώ μέσα, αυτοί οι μαθητές, οι ειδικότητες που έχουν, είναι για το Δήμο, δηλαδή μόνο βλέποντας 7 φοιτητικής για το πράσινο, είναι σημαντικός αριθμός για τον Δήμαρχο Πρασίνου, αλλά το καλό είναι αυτούς τους μαθητές να τους παίρνουμε και να τους βάζουμε να μαθαίνουν και να εργάζονται και όχι να τους έχουμε σε μια γωνία απλά να περάσει η μέρα για να πάρουν την πιστοποίηση. Όλοι αυτοί οι μαθητές μπορούν να είναι αποδοτικοί, να πάρουν εμπειρία και αργότερα να βοηθήσουν στην ανάπτυξη της πόλης. Οπότε εμείς το ψηφίζουμε, γιατί είναι και η δουλειά μας αυτή, αλλά βλέπω και τις ειδικότητες, οικονομολόγους, πληροφορικής, ηλεκτρολόγους, ψυκτικούς. Δηλαδή, οι μαθητές αυτοί μόνο από μια συντήρηση ενός ψυκτικού να κάνουν μέσα στο Δήμο, φτάνει. Δεν λέω τίποτα άλλο. Οπότε, συμφωνούμε να το έχετε σαν αυγό μη σπάσει και να συνεχίσει αυτή τη διαδικασία όπως πρέπει. Και μακάρι να όλοι αυτοί τα 24 άτομα, τα ΕΠΑΛ και τα 15 που βλέπω κάτω από την ΕΠΑΣ να είναι εδώ και να βοηθήσουν και εμείς να τους βοηθήσουμε και αυτοί να βοηθήσουν το Δήμο. Ακριβώς. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Λεβέντης. Εννοείται και εγώ το ψηφίζω, γιατί είναι προς όφελος. Και μόνο αυτό φτάνει. Ωραία, προχωράμε προς ο κύριος Τσελεμπής. Ήθελα να πω και μάλιστα να συνυπηκουρήσω αυτά που είπε ο κύριος Καζαλτζής. Τα παιδιά προφανώς και πρέπει να τα βοηθήσουμε να κάνουν την πρακτική τους.
Για κάποιους συναδέλφους που δεν γνωρίζουν, κάνουν μάθημα το απόγευμα και το πρωί κάνουν την πρακτική σε διάφορους φορείς. Στη Διάβα πέρασαν κατά καιρούς παιδιά που ήταν φανταστικά παιδιά. Επειδή κάνουν και 2 χρόνια, είναι διαιτές, μάλιστα σε κάποια φάση πια γινόντουσαν στελέχη στην υπηρεσία. Είναι παιδιά τα οποία αρκεί όμως όταν τα παίρνουμε εμείς τα παιδιά. Τα παιδιά θα έρθουν να κάνουν την πρακτική τους. Εμείς να μην τραδικούμε τα παιδιά. Πρέπει ήδη να είμαστε έτοιμοι σε ποιο γραφείο. Αν δεν έχουμε γραφεία, είναι προτιμότερο να μην τα πάρουμε καθόλου. Να πάνε κάπου αλλού να κάνουν την πρακτική τους. Δηλαδή πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι, ούτως ώστε τα παιδιά αυτά, αν θέλουμε πραγματικά να τα βοηθήσουμε, να έχουμε τους συγκεκριμένους χώρους όπου δίπλα σε έναν άλλον υπάλληλο και να είστε βέβαιοι ότι και την πρακτική τους θα κάνουν, αλλά θα προσφέρουν και σημαντικό έργο και στο Δήμο. Ακριβώς. Κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Δήμαρχος. Θα συμφωνήσω και με τον κύριο Τσελεμπή και με τον κύριο Καζαλτζή οπωσδήποτε. Άλλωστε και εγώ παλιότερα έκανα μαθήματα στις ΕΠΑΣ του ΟΕΔ και έχω από πρώτη εικόνα για αυτά τα παιδιά, πόσο σημαντικά μπορεί να είναι στην οικονομία της πόλης. Ήθελα να τον ρωτήσω όμως από την επαγγελματική του εμπειρία. Τώρα τελευταία υπάρχει απορρόφηση σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για τα τεχνικά επαγγέλματα? Γιατί παλιά υπήρχε, πραγματικά δεν υπήρχε ανάγκη να πάνε στο δημόσιο. Υπάρχει από ιδιωτικές επιχειρήσεις, απλά ενημερώνονται πολύ και από εκεί και πέρα είναι αρκετοί που έρχονται και παίρνουν άτομα ως ιδιώτες και δουλεύουν τα παιδιά και μαθαίνουν. Απλά θέλω να κάνω μια διευκρίνηση. Είναι 2 σκέλη η συγκεκριμένη εισήγηση. Έχει μεταλλικιακό έτος ΕΠΑΛ, ναι, λύκειο, και ΕΠΑΣ που είναι μεταγυμνασιακές σπουδές, έτσι. Το ένα είναι 2 και το άλλο είναι 12 μήνες. Ναι, απορροφούνται από ιδιώτες, αλλά καλό είναι γιατί και με φίλους που έχω Θεσσαλονίκη και Αθήνα, όλοι οι Δήμοι έχουν μπει στο παιχνίδι για να μπορούν να απορροφούν αυτούς τους μαθητές και να γίνονται χρήσιμοι και στην κοινωνία, αλλά και το κυριότερο. Με αυτό, το κυριότερο για μένα ποιο είναι? Ότι αυτοί οι άνθρωποι με ένα χρόνο μπορούν μετά, δίνουν εξετάσεις, παίρνουν άδεια ασκήσεως επαγγελματίες και μπορούν να ανοίξουν το δικό τους μαγαζί ως επαγγελματίες. Που αυτό σημαίνει μετά. Και αυτοί οι ίδιοι μετά παίρνουν άτομα ξανά από τους μαθητές που ήταν σαν και αυτούς και τους παίρνουν για εργασία. Και είναι σημαντικό. Αν μου επιτρέπετε, κύριε Γελιλούδη. Αυτό ήθελα και εγώ να πω όσον αφορά για την πρακτική άσκηση σε ιδιώτες και σε δημόσιο. Και εγώ από την πείρα μου θα μιλήσω ότι είχαμε παιδιά μέσα στην υπηρεσία που κάνανε πρακτική, όπως επίσης και από το Υπουργείο Εργασίας και που υπηρετώ και από την ΔΥΠΑ Ορεστιάδες. Το βλέπω ότι όταν γίνεται μία πρακτική σε ιδιώτη, πολλά παιδιά μείνανε, γιατί ο Δήμος, όσο και ευχαριστημένος να είναι πραγματικά, και το Δημόσιο, όχι μόνο ο Δήμος, από ένα παιδί που κάνει την πρακτική του και, όπως είπε και ο κύριος Τσελεμπής, φτάνουν σε σημείο να είναι συνεργάτες και στελέχη, δεν δίνεται η δυνατότητα να κρατηθούν και να παραμείνουν. Υπάρχουν όμως παιδιά τα οποία ήταν στον ιδιώτη και πραγματικά σε ιδιωτική επιχείρηση και να παραμείνουν εκεί και να εργαστούν για πάρα πολλά χρόνια. Αυτό μόνο είναι η διαφορά και πάντα λέγαμε τους μαθητές ότι μην επιλέγετε απαραίτητα το δημόσιο. Έρχεται ο χρόνος λήξης και φεύγεται. Ενώ ένας ιδιώτης μπορεί να το και στο μέλλον να σας κρατήσει αυτό. Εμείς ως Δημοτική Αρχή, έτσι και λόγω και από ό,τι το βλέπετε, το φέρνουμε προς ψήφιση και όλες τις θέσεις, εάν χρειαστεί, θα τις καλύψουμε. Ωραία. Προχωράμε προς ψήφιση. Ομόφωνα. Έγκριση πρώτης αναμόρφωσης ολοκληρωμένου προγράμματος δράσης του Δήμου Ορεστιάδας οικονομικού έτους 2024, εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών Απόστολος Σταυρίδης. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Καλησπέρα και από μένα. Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ορεστιάδας εισηγείται την έγκριση του ολοκληρωμένου προγράμματος δράσης. Εδώ να πω ότι το ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσης συνοψίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό σε μηνιαίους και τριμηνιαίους στόχους οικονομικών αποτελεσμάτων και περιλαμβάνει τους πίνακες στοχοθεσίας των οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου μας. Και ακολουθεί πάντα την αναμόρφωση του προϋπολογισμού. Την εισήγηση την έχει της αχηρίας σας και παρακαλούμε την έγκριση αυτής. Ωραία, προχωράμε σε ερωτήσεις. Ο κύριος Καζαλτζής. Ναι, θέλω να ρωτήσω κάτι. Το διάβασα και το έγγραφο και είδα τον πίνακα. Απλά θέλω να κάνω μία ερώτηση.
Και η ερώτηση προκύπτει από αυτά που ακούγονται κάθε φορά μέσω Δημοτικό Συμβούλιο. Αφήσαμε λεφτά, δεν μας αφήσατε λεφτά, δεν μπορούμε να κάνουμε κάποια πράγματα γιατί δεν έχουμε λεφτά. Απλή ερώτηση βάσει αυτό που βλέπω, έτσι. Όσο γνωρίζω από οικονομικά, λογιστή δεν είμαι ούτε οικονομολόγο. Στον πίνακα που μα στείλατε, γιατί τώρα δεν μπορώ να το μεγεθύνω, είναι πολύ μικρά τα γράμματα, έχετε σύνολο εισόδων από γραμμή 1 ως 5, 35.457.163 ευρώ. Εντάξει, συμφωνούμε. Από τη γραμμή 1 ως 5. Γραμμή 6. Διαθέσιμο ταμιακά κατά την 31/12/23. 3.826.953. Συμφωνούμε εδώ. Αν πάμε στα έξοδα, βλέπουμε ότι στα έξοδα που ήταν απλήρωτα 31/12/23, εντάξει, ήταν 1.241.504 ευρώ. Αν κάνουμε την αφαίρεση αυτή, ουσιαστικά διαθέσιμα από 31/12/23 έχουμε από τους προηγούμενους, να το πω έτσι απλά, 2.585.449 ευρώ. Τελικά αυτά είναι ταμιακά διαθέσιμα από τους προηγούμενους, το ρωτάω γιατί από τότε που μπήκαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο περιμένω από εσάς να ενημερωθείτε για να μας πείτε τελικά τι έγινε στους προηγούμενους. Οι προηγούμενοι δεν αφήσαν χρήματα και εγώ ως ένας απλός με άλλη ειδικότητα διαβάζω αυτόν τον πίνακα και βγάζω αυτό το συμπέρασμα. Τι ισχύει τελικά? Ισχύουν αυτά που διαβάζω? Άρα έχουμε διαθέσιμο ταμιακά 31/12/23 2.585 με πληρωμένα τα πάντα. Κύριε Καζαλτζή, ο πίνακας αυτός αφορά στοχοθεσίες και προβλέψεις. Το ποσό που αναφέρετε εσείς αφορά έργα που είναι σε εξέλιξη. Έργα δηλαδή ειδικευμένα. Για παράδειγμα, έχουμε ασφαλτόστρωση, το οποίο για να προχωρήσει θα πρέπει τα χρήματα αυτά να είναι δεσμευμένα. Ό,τι βλέπετε δηλαδή δεν είναι χρήματα που μπορούμε εμείς να τα αξιοποιήσουμε. Είναι ειδικευμένα, ονοματισμένα, δεσμευμένα. Το τι έχει μείνει δεν έχει να κάνει με αυτό το νούμερο. Άρα αυτό το ποσό υπάρχει μέσα στο ταμείο, αλλά είναι δεσμευμένο για κάτι που υλοποιείται ή θα υλοποιηθεί φέτος. Ωραία, ο κύριος Λεβέντης. Τοποθετήσεις, ο κύριος Καζαλτζής. Ο κύριος Λεβέντης. Ένα πω λίγο μια Κύριε Καζαλτζή, ήταν πολύ σωστή η παρατήρηση που κάνατε, για να το διευκρινίσουμε αυτό. Αλλά νομίζω η απάντηση που πήρατε από τον Αντιδήμαρχο ήταν και το κατανοήσατε πλήρως. Ότι αυτά είναι μεν μέσα στα ταμεία, ήταν στις 31 του μήνα, μέσα στα ταμεία του Δήμου, αλλά ήταν δεσμευμένα για υποχρεώσεις που είχε ο Δήμος λόγω κάποιων έργων, κάποιων προμηθειών κτλ. Δεν είναι χρήματα που μπορούμε να διαθέσουμε εμείς όπως θέλουμε. Είναι στην ουσία δεσμευμένα απόλυτα. Οπότε το κατανοήσατε δηλαδή, απλά να το διευκρινίσω λίγο να το καταλάβει και ο κόσμος. Ευχαριστώ. Ο κύριος Λεβέντης. Εντάξει, το ότι είναι δεσμευμένα είναι ότι κάποια έργα θα γίνουν, έτσι δεν είναι? Οτιδήποτε. Μπορεί να είναι προμήθειες, μπορεί να είναι για το καύσιμα που πληρώνουμε. Μπορεί να είναι για τους μισθούς. Ωραία. Καταλάβατε. Περαιτέρω ενέργειες στο να αυξηθούν τα έσοδα, έχουμε κάποιο προγραμματισμό? Δηλαδή, θέλω να πω, το να βάλουμε λεφτά στο ταμείο, ξέρω εγώ. Υπήρχαν κάποια χρήματα την προηγούμενη, έχουν δεσμευτεί, θα γίνουν κάποια πράγματα. Υπάρχει ένα πρόγραμμα εδώ πέρα. Θα υλοποιηθεί αυτό, είναι εφικτό ή απλά το λέμε για να το πούμε? Και θέλω μια ειλικρινή απάντηση, έτσι. Ναι. Αν μπορώ να απαντήσω εγώ, ο κύριος Σταυρίδης, ως προς τη δικιά μου πλευρά, αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να προσπαθήσουμε να εξοικονομήσουμε πόρους, δηλαδή να μειώσουμε το κόστος όσο μπορούμε. Υπάρχει περιθώριο, νομίζω είναι πολύ σημαντικό αυτό το σκέλος και όταν καταλήξουμε σε ένα ικανό ποσοστό ή μάλλον βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά, να το πω έτσι διαφορετικά, θα κοιτάξουμε και πώς θα αυξήσουμε τα έσοδα και τι επιλογές, τι εναλλακτικές έχουμε ώστε να το κάνουμε αυτό. Τονίζω ξανά ότι το να εξοικονομήσουμε πόρους και να μειώσουμε κόστος σε διάφορες υπηρεσίες, σε διάφορους κωδικούς, είναι το κύριο μέλημά μου αυτή τη στιγμή.
Ευχαριστώ. Okay. Εντάξει, σίγουρα θα το ψηφίσω. Απλά ήθελα κάποιες διευκρινήσεις. Και πέρα από αυτό, αν μου επιτρέπετε, κυρία Πρόεδρε, έτσι, η στόχευσή μας για να έχουμε επιπλέον πόρους είναι να έχουμε έτοιμες μελέτες για να καταθέτουμε στις διάφορες προσκλήσεις. Αυτό είναι κάτι που σας το είχα εξηγήσει και την άλλη φορά. Πραγματικά αφαιρέσαμε από όπου μπορούσαμε να αφαιρέσουμε για να χρηματοδοτήσουμε μελέτες. Αυτά θα φέρουν καινούργια κονδύλια. Ωραία, πάμε σε δευτερολογίες. Ο κύριος Καζαλτζής, ο κύριος Λεβέντης. Πάμε προς ψήφιση. Ομόφωνα. Έγκριση επιχειρησιακού προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων του Δήμου Οριστιάδας. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής Αντώνιος Τσομπανίδης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα και από μένα. Έχουμε το νέο επιχειρησιακό πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων του Δήμου Οριστιάδος. Ο νέος νόμος 4830 του 2021 μας βάζει τις προϋποθέσεις αυτές έτσι ώστε να καταθέσουμε στο Υπουργείο το επιχειρησιακό μας πρόγραμμα. Το νέο πλαίσιο για την ευζοία των ζώων συντροφιάς, πρόγραμμα Άργους, απαιτεί τη Δήμη να υποβάλλουν στο Τμήμα Προστασίας Ζώων Συντροφιάς, της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, επιχειρησιακό πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων, συνοδευόμενο με προπολογισμό, τουλάχιστον για 12 μήνες. Σε αυτό περιλαμβάνεται η πυρησιολογή, η παροχή κτηνιατρικής περίθαλψης, την δηλητρική σήμανση καταγραφής στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς, τη στήρωση, την έβρεση αναδόχου και την υιοθεσία τους. Στον πίνακα που έχουμε έρθει στα χέρια σας, επειδή είναι για το Υπουργείο, είναι κάπως λίγο, δεν θα μπορέσετε να καταλάβετε, θα σας πω συγκεκριμένα, μαζεμένα δηλαδή τα αυτά, πώς είναι οι παροχές. Στις κτηνιατρικές υπηρεσίες των αδέσποτων ζώων του Δήμου Οριστιάδους, έχουμε τον ΚΑΕ που είναι 24 χιλιάρικα, έχουμε σύμβαση με δύο κτηνιάτρους, οι οποίοι συνεχίζουν να κάνουν στηρώσεις, αποβροσατώσεις, γενικά εξετάσεις λησμανίωσης, ακτινογραφίες και όλα αυτά που χρειάζονται, που κάνουν οι κτηνίατροι. Και μέχρι αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει στον αριθμό των 82 στηρώσεων και είναι ένας μεγάλος αριθμός στηρώσεων για το χρονικό διάστημα των 5 μηνών. Ευελπιστούμε ότι θα ξεπεράσουμε τα όρια των στηρώσεων και θα ζητήσουμε κάποια στιγμή και από το Φιλόδημος να μας ενισχύσουν έτσι ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε περισσότερες. Λοιπόν, στη συνέχεια πάνω στα αδέσποτα ζώα έχουμε την προμήθεια τροφής για αδέσποτα ζώα του κοινοκομείου και γενικά σε όλους αυτοί που δίνουν τροφές στα αδέσποτα σε όλη το Δήμο μας. Ένα ποσό 24.756 δραχμές. Αυτή ήταν με ανάθεση στην Μποϊδανίδου Μαρία, η οποία είχε και την προηγούμενη φορά. Απλώς εμείς μέχρι να κάνουμε τον προϋπολογισμό, να ψηφίσουμε τον προϋπολογισμό, η κυρία μας έδωνε αφορολογητό, μας είχε κάνει χωρίς να πληρώνεται τις τροφές και στη συνέχεια κάναμε την ανάθεση σε αυτήν μέχρι τέλος του έτους. Έχουμε την περισυλλογή υπηρεσίας φροντίδας αδέσποτων ζώων. Έχουμε μια σύμβαση με ανάδοχο, ο οποίος έχει όλες αυτές τις αρμοδιότητες, την περισυλλογή και την φροντίδα του κοινοκομείου. 16.866 ευρώ. Στη συνέχεια έχουμε την προμήθεια εμβολίων, που είναι τα ποσά, να σας τα αναφέρω επιγραμματικά, γιατί είναι στο Δελτσίδη Μιχάλη που είναι κτηνίατρος, στον Δελισταμάτη Ντανέλα που είναι και αυτή κτηνίατρος και με τον σύμβαση με τον ΟΜΑΡ για κάποιες φαρμακευτικές ουσίες που έχουμε. Όλα αυτά χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα Φιλόδημος και δεν έχουμε κάποια επιβολή από τον ΓΑΕ. Στη συνέχεια έχουμε προμήθεια λοιπού εξοπλισμού 1.000, τα οποία μπαίνουν τώρα στα εκπαιδευτικά προγράμματα. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι η βασική μας αρχή. Έχουμε μια απόλυτη συνεργασία με τις φιλοζωικές, το φιλοζωικό σωματείο. Κάναμε μέχρι τώρα αρκετές επισκέψεις σε σχολεία, σε δημοτικά, σε νηπιαγωγεία.
χωριστά. Έκανα εγώ μαζί με κτηνιάτρους σε δημοτικά και στο ΕΠΑΛ. Η φιλοζωική έκανε σε νηπιαγωγεία και σε δημοτικά. Έχουμε μια άριστη συνεργασία με τα φιλοζωικά σωματεία και θέλω τώρα ευκαιρία να τις δώσω συγχαρητήρια για το έργο που κάνουν, γιατί αφιερώνουν ώρες, πάρα πολλές ώρες, αφελοκερδώς και πιστεύω επιτελούν έργο. Στη συνέχεια έχουμε τη δημιουργία καταφυγείου. Αυτή η δημιουργία καταφυγείου, ευελπιστούμε πως κάποια στιγμή θα γίνει αυτή η κατασκευή. Είναι ένα πρόγραμμα του Φιλόδημους, προπολογισμός 372 χιλιάρικα, το οποίο θα μας έρχεται στο επόμενο θέμα. Αλλά όλα αυτά που είπα για τα εκπαιδευτικά προγράμματα, φτάνουμε στις υιοθεσίες. Οι υιοθεσίες είναι το βασικό μέλημά μας, έτσι ώστε οι υιοθεσίες των αδέσμων ζώων που φιλοξενούνται στο κοινοκομείο να πηγαίνουν σε υιοθεσίες για να μην τα έχουμε στο κοινοκομείο. Αυτά τα προγράμματα που κάνουμε, τις δράσεις που έχουμε στα νηπιαγωγεία, σχολεία και πρωτοβάθμιση και δευτεροβάθμιση εκπαίδευση, αποσκοπεί σε αυτό το σκοπό. Και πιστεύουμε ότι με όλες αυτές τις δράσεις που έχουμε για το 24, θα μπορέσουμε να αυτό το επιχειρησιακό πρόγραμμα που διαχείρισε αδέσμων ζώων να το εκτελέσουμε όσο μπορούμε καλύτερα. Παρακαλώ την έγκριση του συνατόμου του επιχειρησιακού προγράμματος διαχείρισης αδέσμων ζώων, έτσι ώστε να το στείλουμε στο Υπουργείο Ιστορικών. Ωραία, ευχαριστούμε. Προχωράμε σε ερωτήσεις. Ο κύριος Καζαλτζής, ο κύριος Λεβέντης. Κύριε Τζομπανίδη, σίγουρα η φιλοζωική σας δράση, τουλάχιστον κατ' εμέ, είναι εκτιμητέα και το ξέρετε. Ξέρω ότι θα κάνετε το παν για τους φίλους μας τα ζώα. Αυτό που ήθελα να ρωτήσω είναι, αποδεδειγμένα έχουμε εδώ ένα φιλοζωικό σωματείο, οι Αλκιών και ο Λεών. Αποδεδειγμένα η δράση τους είναι θελοντική, έτσι. Όποτε, ακόμα και μόνοι τους οι άνθρωποι, εν πάση περιπτώσει, ή και όποτε κάποιος τους καλέσει, δεν θα μπορούσε να βγει ίσως κάποια, να το πω σαν επιχορήγηση, κάτι σαν κάποια ενίσχυση χρηματική όσον αφορά τα έξοδά τους, τουλάχιστον να καλύπτουν, αν και αυτό εφόσον είναι δυνατόν και το δεχτούν, γιατί ξέρω ότι σίγουρα στον εθελοντισμό κάποια πράγματα είναι από αυτό που το ασκεί βασικά, δεν είναι επιτρεπτά. Παρ' όλα αυτά, επειδή σίγουρα υπάρχουν κάποια μικροέξοδα, αν θα μπορούσε ή μια ενίσχυση για κάποιες δράσεις που θέλουν ενδεχομένως να κάνουν και σαν σύλλογος, αλλά και συνεργασία με το Δήμο, με εμάς εδώ, αν θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Ο κ. Τσομπανίδης, το λέω. Λοιπόν, επειδή έχουμε πολύ άρεστες σχέσεις με τις φιλοζωικές, μιλάω την ημέρα με πάρα πολλές, για πολλά θέματα. Όσον αφορά το θέμα αυτό, θέλω να είμαι δίπλα τους σε ό,τι χρειάζονται και ό,τι περνάει από το χέρι μας, επειδή ξέρω το τι κάνουν, αυτόν τον αγώνα που δίνουν, το δίνουμε μαζί για να κάνουμε αυτό το που πρέπει να κάνουμε. Πιστεύω ότι επειδή και τα φιλοζωικά σωματεία θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένα και επειδή τώρα θα έχουν εκλογές μέσα στο καλοκαίρι, όταν θα κάνουν εκλογές και γίνει νόμιμα και δεν είναι δηλαδή δηλωμένα στα κεντρικά, όταν εκεί θα δούμε ακριβώς τι μπορούμε να κάνουμε, αλλά όσον αφορά ό,τι έχουν ζητήσει μέχρι τώρα, τα δίνουμε απλόχερα. Ωραία. Προχωράμε στις τοποθετήσεις. Ο κύριος Καζαλτζής. Διάβασα όλο το επιχειρησιακό πρόγραμμα. Είδα τι έγινε το 23, τι θέλουμε για το 24, τι όραμα έχουμε ως Δήμος για το 24, η Δημοτική Αρχή δικιά σας. Έχω πιαστεί από κάπου, είδα όλα τα στοιχεία. Παρόμοιες χαρεκτημόμενες αριθμός μη κατεγραμμένων αδέσποτων σκυλιών, 40. Είναι λίγος. Ενδεικτικό. Έτσι. Δεν είναι ακριβή. Είναι λίγος, γιατί το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι μόνο στο σχολείο εγώ έχω 7 σκυλιά και τα ταΐζω κάθε μέρα με τους καθηγητές και είναι από αυτά που δεν φαίνονται γιατί τα έχουμε εκεί μέσα. Πού θέλω να καταλήξω. Την άλλη φορά να πούμε είναι 80. Το θέμα ποιο είναι. Όταν πάμε και μιλήσουμε με έναν απλό πολίτη έξω για τα δέσποτα,
Το πρώτο πράγμα που θα κάνει, αν δει ένα δέσποτο, φοβάται να ενημερώσει την αρχή, γιατί φοβάται μην μπλέξει. Γιατί μπορεί να πούνε ότι είναι δικό σου σκύλο, το άφησε εσύ το σκύλο και πάει λέγοντας. Δεύτερον, βλέπω τα χαρακτηριστικά που έχει το επιχειρησιακό πρόγραμμα, την παροχή και την ιατρική περίθαλψη. Είναι πολύ σοβαρό κομμάτι. Την ηλεκτρονική σήμανση και την καταγραφή που υπάρχει στο ΦΕΚ εδώ και πολλά χρόνια. Γίνεται. Γίνεται από όλους τους ιδιοκτήτες σκύλων ή όχι? Εγώ επιμένω ότι δεν γίνεται από όλους. Κατά μεγάλη πλειοψηφία και δεν χαίδευα αυτή. Απλά είμαστε συνδημότες και όλοι ξέρουν τι γίνεται στην περιοχή μας. Τι πρέπει να γίνει? Αυτοί οι άνθρωποι ενδεχομένως να μην είναι και ενημερωμένοι ότι πρέπει να γίνει αυτό το πράγμα και πού πρέπει να πάνε και ποιο τηλέφωνο πρέπει να πάρουν και τι διαδικασία πρέπει να κάνουν. Στήρωση. Πολύ σημαντικό για τα θηλυκά, γιατί ξεκινάει μια ολόκληρη διαδικασία μετά. Την έβρεση αναδόχου και την υιοθεσία του. Γιατί τα λέω όλα αυτά? Πρέπει στο βάθος πενταετίας, καλή είναι αγάπη για το ζώο όλα αυτά, αλλά πρέπει να το δούμε λίγο ρεαλιστικά. Τι σημαίνει αυτό? Πρέπει να υπάρξει πρώτον ενημέρωση των συνδημοτών. Τι υποχρεώσεις έχουν, τι ευθύνες έχουν όταν έχουν σκύλο ή γάτα ή οποιοδήποτε ζώο. Δεύτερον, αν δουν ένα δέσποτο, πού πρέπει να απευθυνθούν και ότι δεν μπλέκουν. Τρίτον, γίνονται εκδηλώσεις για υιοθεσία σε άλλους δήμους εδώ και πολλά χρόνια. Γίνονται πολλές εκδηλώσεις για την υιοθεσία. Ουσιαστικά για την υιοθεσία αλλά και την φιλοζωία αυτών των ανθρώπων γίνονται εκδηλώσεις και τους ερεθίζουν, να το πω έτσι εισαγωγικά, τους ενθαρρύνουν να μπουν στη διαδικασία, να κάνουν υιοθεσία. Και τι ακριβώς γίνεται μετά? Το σκυλάκι ή το ζώο δεν είναι ένα παιχνιδάκι το οποίο το παίρνουμε για το παιδί μας, παίζει ένα χρόνο και μετά το πετάμε στην άκρη γιατί δεν παίζει. Οπότε όλα αυτά πρέπει να ενημερωθούν, να τα κοινωνήσουμε στους συνδημότες. Πώς? Έχουμε τον πρόεδρο του Ορεσιάδο TV. Το κανάλι, το δημοτικό, το δικό μας. Πρέπει να κάνουμε κάποια σποτάκια. Πρέπει να ενημερώσουμε τον κόσμο σε θέματα που αφορούν το Δήμο. Ουσιαστικά πρέπει να τους δώσουμε την αίσθηση ευθύνης που έχουν προς τα ζώα. Και από εκεί και πέρα, πολύ καλό το πρόγραμμα με τα σχολεία. Είναι πολύ σημαντικό τα παιδιά που πολύ μικρά να μαθαίνουν τι είναι ακριβώς το ζωάκι, πώς πρέπει να το έχουν, πώς πρέπει να το προσέχουν και πάει λέγοντας. Αλλά το σημαντικότερο κομμάτι, στο ποιος θα του πάει το ζωάκι για στήρωση, το ποιος θα του πάει το αδέσποτο στην υπηρεσία που πρέπει, πρέπει να υπάρχει ενημέρωση στους ενήλικες ανθρώπους. Οπότε για μένα, η ενημέρωση δεν πρέπει να σταματήσουμε στα σχολεία που είναι πολύ καλό μέτρο, αλλά να χρησιμοποιήσουμε και όλα τα εργαλεία που έχουμε ως Δήμος και τα πληρώνουμε για να κοινωνήσουμε τα θέματα μας όπως συγκεκριμένους στους δημότες μας. Οπότε ψηφίζουμε κι εμείς. Απλά πιστεύουμε μέσα στην πενταετία να υπάρχει το όραμα και άλλα εργαλεία για να γίνουμε καλύτεροι. Δύο κουβέντες θα πω για να τελειώσουμε. Ο κύριος Τσουμπανίδης. Έχετε δίκιο απόλυτο σε αυτό που λέτε. Εμείς έχουμε ένα πρόγραμμα στους 5 μήνες που είμαστε. Ξεκινήσαμε αυτές τις ενημερώσεις με τα σχολεία. Αλλά επειδή αυτός ο νόμος είναι πολύ αυστηρός, δηλαδή αν αρχίσουμε να έχει δώσει μια περίοδο χάρη του στο Υπουργείο μέχρι τις 21 Ιουλίου. Μετά τις 21 Ιουλίου, αν βγαίνει η Δημοτική Αστυνομία και έρχεται σε ένα δεσποζόμενο ζώο το οποίο δεν είναι τσιπαρισμένο, τα πρόστιμα είναι μεγάλα. Το θέμα είναι το εξής. Εμείς αυτή τη στιγμή τώρα προσπαθούμε με τους κτηνιάτρους να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει, όχι μόνο να λένε ότι να κάνουν καταγγελίες και να γνωρίζουν και ήδη τις υποχρεώσεις τους. Αυτό που λέτε πρέπει να κάνουμε στην δημοτική τηλεόραση ή να βγούμε στα ραδιόφωνα και αυτά, θα το κάνουμε. Και ήδη που βγήκαμε, ξεκινήσαμε τα δημοτικά, ΕΠΑΛ, όλα τα σχολεία αυτά εδώ, τα παιδιά να το πούν στους γονείς τους κλπ. Αλλά θα πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι επειδή αυτός ο καινούριος νόμος είναι πάρα πολύ αυστηρός. Δηλαδή, οι υποχρεώσεις είναι τόσες που πιστεύω ότι κάποια στιγμή όταν θα αρχίσουμε να κάνουν τους ελέγχους, γιατί έχουμε η Δημοτική Αστυνομία και μόνο η Δημοτική Αστυνομία έχει το σκάνερ το οποίο χτυπάει το σκυλί και βλέπει αν είναι τσιπαρισμένο. Αν δεν είναι τσιπαρισμένο, το πιάνει και το κατευθείαν το βάζει πρόστιμο. Αυτό άφησε ο νόμος ένα περιθώριο έτσι ώστε να μπορέσουν να συμμορφωθούν όλοι με αυτά τα δεδομένα, είτε τα δέσποτα είναι δικά μας, αλλά τα δεσποζόμενα, φτάνουμε στα δεσποζόμενα. Και αν θυμάστε πριν λίγο καιρό, οι κτηνίατροι κάναν κάτι απεργίες σχετικά για αυτό το θέμα και οι κυνηγοί φωνάζαν και υπήρχε μια διαδικασία τέτοια που όλοι είχαν βγει μπροστά. Αν όμως εφαρμοστεί αυτός ο νόμος αρχό 30 του 21, που θα εφαρμοστεί γιατί δεν βλέπω να μην εφαρμόζεται, κάποια στιγμή θα αρχίσουν τα πρόστιμα τα οποία θα είναι πάρα πολύ μεγάλα και εμείς θα είμαστε σε δύσκολη θέση όσον αφορά όταν πάμε να κάνουμε τους ελέγχους μας για τα δέσποτα ή και για τα δεσποζόμενα ακόμη, να ερχόμαστε σε δύσκολη θέση να βάλουμε τα αυστηρά πρόστιμα. Γιατί είναι πάρα πολύ αυστηρά τα πρόστιμα. Δεν μιλάμε για 100 και 200. 300 ευρώ είναι για κάποιο που δεν είναι τσιπαρισμένο, αλλά έχει μετά και άλλα. Αν πάει για κακοποίηση ζώου, αν είναι για είναι και άλλα. Τα πρόστιμα είναι πάρα πολλά τα πρόστιμα. Διαφορετικά τα πρόστιμα του ένα με το άλλο.
Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εμείς θα κάνουμε αυτήν την καμπάνια που λέτε, γιατί θα πρέπει να ενημερωθεί ο κόσμος. Και στην τηλεόραση θα βγούμε και στα ραδιόφωνα θα βγούμε. Απλά θέλουμε όλοι μας, στην πόλη μας τουλάχιστον και στα χωριά μας, να ξέρουν όλοι ότι έχουν υποχρεώσεις. Η κηδεμονία ενός σκυλού έχει υποχρεώσεις. Δεν μπορεί ο καθένας μας να παίρνει ένα σκυλί, το παίζει, το κάνει, μόλις μετά μεγαλώσει ή κάνει, δεν το θέλει, το αφήνει στο δρόμο. Αυτό το πράγμα πρέπει να το δώσουμε η παιδεία στα παιδιά, δηλαδή να καταλάβουν ότι οι υποχρεώσεις τους είναι πάρα πολλές. Και θα πρέπει να το περάσουμε εμείς. Θα το περάσουμε είτε με τους ραδιοφωνικούς σταθμούς, κάποιες εκπομπές που θα βγούμε, είτε στην δημοτική τηλεόραση, αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει και όλοι μας να είμαστε ευσυνείδητοι πάνω στο, όχι μόνο με λόγια, αλλά με πράξεις. Ωραία, ευχαριστούμε. Να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία των τοποθετήσεων, ήταν ο κύριος Λεβέντης και μετά μπορείτε να ξαναέρθετε το λόγο. Ωραία, δεν θέλει να τοποθετηθεί ο κύριος Λεβέντης, οπότε κύριε Καζαλτζή, ο λόγος σε εσάς. Γι' αυτό συμφωνώ και εγώ απόλυτα, γι' αυτό πρώτα πρέπει να υπάρχει ενημέρωση, αλλά να μην είμαστε και η Ελλάδα των άκρων, δηλαδή από την νομοθεσία που δεν εφαρμόζεται να πηγαίνουμε κατευθείαν σε πρόστιμο. Υπάρχει ενημέρωση, υπάρχει παρατήρηση και το τρίτο βήμα είναι όταν κάποιος δεν υλοποιεί αυτό που πρέπει και λέει ο κανονισμός, τότε να πάμε και στο πρόστιμο. Απλά εδώ είμαστε ή δεν κάνουμε τίποτα ή το κάνουμε πολύ αυστηρά. Γι' αυτό έχουμε το εργαλείο. Τη δημοτική τηλεόραση, έχουμε το ραδιόφωνο, έχουμε άλλα ραδιόφωνα που μπορούν πραγματικά να ενημερώσουν τον κόσμο και να είμαστε και εμείς χρήσιμοι, αλλά και αυτοί να αναλάβουν τις ευθύνες τους όλοι. Ωραία, προχωράμε προς ψήφιση. Ομόφωνα. Έγκριση προσωρινής διακοπής και επανέναρξης της σύμβασης της προμήθειας με τίτλο «Κατασκευή και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς», εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας Αντώνης Τσομπανίδης. Πριν από λίγο καιρό είχαμε φέρει στο Δημοτικό Συμβούλιο μια παράταση τετράμινη και ήταν αυτή η παράταση για την εγκατάσταση και τον εξοπλισμό του καταφυγίου, η οποία εύλογα τα ερωτήματά σας τότε, όλη η αντιπολίτευση είπε πώς θα φτάσει ο χρόνος. Σας είχαμε πει ότι θα έρθει πολύ σύντομα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό είχαμε στο μυαλό μας, την προσωρινή διακοπή και επανέναρξη της εκτέλεσης της προμήθειας για την κατασκευή και εξοπλισμό των εγκαταστάσεων καταφυγίου. Σύμφωνα με την απόφαση που πάρθηκε και από την αποδοχή που έγινε με την κατασκευή του αναδόχου Αρχιμίδη, έχει αποδεχτεί την παράταση αυτή, την προσωρινή διακοπή. Έχει πάει στη δικιά μας την Επιτροπή εδώ, την παραλαβής αγαθών κατασκευής για τον εξοπλισμό και γνωμοδοτεί θετικά η Επιτροπή αυτή για την προσωρινή διακοπή. Πιστεύουμε ότι με την προσωρινή διακοπή που κάνουμε αυτή είναι όσον αφορά για τη χωροθέτηση και την σταδιοδοτήση που πρέπει να γίνουν, έτσι ώστε να μπορέσουμε να τρέξουμε όλες τις διαδικασίες, μάλλον να σταματήσει ο χρόνος που έχουμε, αυτόν τον χρόνο που μας επιβαλόταν των 4 μηνών, γιατί ήταν μέχρι 3 Αυγούστου, και έτσι θα πρέπει να ζητάμε την ψήφιση της διακοπής. Ωραία, προχωράμε σε ερωτήσεις. Ο κύριος Καζαλτζής, ο κύριος Λεβέντης, κάποια άλλη ερώτηση. Σε τοποθετήσεις, ο κύριος Καζαλτζής. Σε προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο που είχε το συγκεκριμένο θέμα, είχα κάνει συγκεκριμένη ερώτηση. Λέω, με την παράτηση που θα πάρουμε, θα μπορούμε να πάρουμε άλλη παράτηση? Γιατί φαίνονταν ότι δεν πρόκειται να ξεκινήσει το έργο. Οπότε, για να υλοποιήσουμε όλα τα προηγούμενα που είπαμε, η βάση είναι να γίνει αυτό το έργο. Τα 370 χιλιάρικα, το καταφύγιο αδέσποτων ζώων. Με ό,τι συναπαγείται αυτό, με σίγουρα μηχανήματα, σίγουρα εγκαταστάσεις και πάλι λέγοντας. Αν έχουμε αυτή τη βάση, όλα τα άλλα που είπαμε θα γίνουν. Αν δεν γίνει αυτό, όλα τα άλλα που είπαμε θα είναι στον αέρα. Οπότε το ψηφίζουμε. Ωραία. Κύριος Λεβέντης, πάμε προς ψήφιση. Πρόεδρε, λίγο να πω. Το λόγο στον κύριο Δήμαρχο. Αγαπητοί συνάδελφοι, αυτό το θέμα έχει απασχολήσει τη Δημοτική μας Αρχή ακόμα και από πριν αναλάβουμε, θα το ξέρετε. Η προηγούμενη Δημοτική Αρχή το είχε χωροθετήσει σε ένα μέρος χωρίς να διαβουλευτεί με την τοπική κοινωνία. Η οποία άμεσα διαμαρτυρήθηκε και ζήτησε από μένα να αλλάξω τα πράγματα, να αλλάξω
να διορθώσω τα πράγματα όπως γίνεται, όσο γίνεται. Εγώ, όπως ξέρετε, δεν υπόσχομαι αν δεν είμαι σίγουρος για το τι πρέπει να γίνει. Και γι' αυτό τους είχα πει ότι θα κοιτάξω τι μπορώ να κάνω για να εισακουστούν οι ανησυχίες σας, αλλά και για να μην διακινδυνεύσουμε το έργο, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, όπως είπατε, για να υλοποιηθεί το σχέδιο δράσης που έχουμε για τα δέσποτα. Μετά από μεγάλη έρευνα και από τον κύριο Αντιδήμαρχο, τον κύριο Τζοπανίδη, και από τον κύριο Παπελαμπίδη, για να βρούμε τις διαδικασίες, και από τον κύριο, από τον Αντιδήμαρχο, τον κύριο Μαργαρίτη, τον Αστεριάδη, όλοι εμπλακήκαμε, όλοι πραγματικά δώσαμε ό,τι μπορούσαμε από την ενεργητικότητά μας για να βρούμε μία λύση, να βρούμε μία λύση η οποία έχει ξαναγίνει κάπου αλλού, να επικοινωνήσουμε με τα Υπουργεία, να πάρουμε τις έγγραφες διαβεβαιώσεις ότι όλα θα οδεύσουν ομαλά, και αφού τα καταφέραμε όλα αυτά, προχωράμε σε αυτή τη διαδικασία που μας δίνει το περιθώριο χρόνου για να βρούμε τα οικόπεδα τα κατάλληλα πλέον για να χωροθετήσουμε κάπου αλλού την εγκατάσταση αυτή. Έχουμε καταλήξει σε δύο οικόπεδα τα οποία πληρούν καταρχήν τις προβλέψεις του νόμου, και η τεχνική υπηρεσία σύντομα και η υπηρεσία καθαριότητας σύντομα θα καταλήξει σε ένα από τα αυτά για να προχωρήσει η αδειοδότηση. Αυτά ήθελα να πω, κυρία Πρόεδρε, προς ψήφιση. Ωραία, πάμε προς ψήφιση. Ομόφωνα. Έγκριση παραχώρησης για χρήση αίθουσα στο αμφιθεάτρο στην κοινότητα Νεοχωρίου για τη διεξαγωγή σεμιναρίων από τον Ελγό Δήμητρα. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Ζήσης Παπαλαμπίδης. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Καλησπέρα και από μένα. Δεν έχω να πω κάτι παραπάνω. Ο τίτλος τα λέει όλα. Θέλουμε παραχώρηση του αμφιθεάτρου που βρίσκεται στο κοινοτικό κατάστημα Νεοχωρίου για τη διεξαγωγή των απαραίτητων σεμιναρίων που γίνονται κάθε χρόνο στους αγρότες. Αυτό γνωρίζω ότι γίνεται αρκετά χρόνια εκεί στο συγκεκριμένο σημείο, οπότε παρακαλώ, πάμε προς ψήφιση. Ωραία, προχωράμε σε ερωτήσεις. Ο κύριος Καζαλτζής, ο κύριος Λεβέντης, τοποθετήσεις. Ο κύριος Καζαλτζής. Οποιοδήποτε σεμινάριο γίνεται, οποιαδήποτε επιμόρφωση γίνεται που βοηθά τους συνδημότες μας να γίνουν καλύτεροι, να αποκτήσουν νέες γνώσεις και δεξιότητες, συμφωνούμε απόλυτα για να δοθεί ο χώρος. Ο κύριος Λεβέντης. Ωραία, πάμε προς ψήφιση. Ομόφωνα. Έγκριση παραχώρησης για χρήση του νέου κλειστού γυμναστηρίου Νίκος Σαμαράς στην ΓΑΣ Οριστιάδας Άμυλα Προκόβας για την πραγματοποίηση της ετήσιας παράστασης Γενικής Γυμναστικής και Χορούσης 25/6/2024. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Παντελής Δημούτσης. Καλησπέρα και από μένα. Στα πλαίσια της αρρωγής προς τα αθλητικά σωματεία και για την απρόσκοπτη λειτουργία τους και να συμβάλλουμε κι εμείς προς τους αθλούμενους, παρακαλώ για την έγκριση. Ωραία, ερωτήσεις. Ο κύριος Καζαλτζής, ο κύριος Λεβέντης, τοποθετήσεις. Ο κύριος Καζαλτζής, ο κύριος Λεβέντης, πάμε προς ψήφιση. Ομόφωνα. Έγκριση παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου για τη διοργάνωση της εκδήλωσης Food Truck Festival στην Οριστιάδα. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών Απόστολος Σταυρίδης. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Η εισήγηση έχει να κάνει με την παραχώρηση του κοινόχρηστου χώρου για τη διοργάνωση του Food Truck Festival στην πόλη της Οριστιάδας, εκατέρωθεν του θεάτρου και έμπροσθεν του σιδηροδρομικού σταθμού στο σωματείο Street Foods in Greece, προκειμένου να διοργανώσει το Festival Food Truck Festival Οριστιάδας με τη συμμετοχή κινητών καταστημάτων από την 5η 6 Ιουνίου έως και την Κυριακή 9 Ιουνίου του 2024. Με ημερομηνία εγκατάστασης την 3η 4 Ιουνίου έως και ημερομηνία απεγκατάστασης τη Δευτέρα στις 10 Ιουνίου. Ο Δήμος θα στηρίξει τη διοργάνωση με παροχή λιτροδότησης, ίδρυυσης και ΒΣΕ και ο καθορισμός για το τέλος χρήσης, το αντίτιμο δηλαδή για την όλη διοργάνωση, ανέρχεται στο ποσό των 1.000 ευρώ. Η παραχώρηση χρήσης έχει και συγκεκριμένους όρους που έχει να κάνει με την ασφάλεια όλων των συμμετεχόντων,
την προστασία, την καθαριότητα του παραχωρημένου χρόνου από τον διοργανωτή και οτιδήποτε άλλο αναφέρεται μέσα, το έχετε μπροστά σας στην εισήγηση. Παρακαλούμε προς έγκριση. Ωραία. Τελειώσατε. Ερωτήσεις ο κύριος Καζαλτζής. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Τώρα μπορεί να φανεί λίγο αστείο, αλλά θα το ρωτήσω. Διαβάζοντας όλη την εγκρίση, αλλά και ειδικά το έγγραφο της οικονομικής υπηρεσίας. Όπως είπατε προηγουμένως, θα δώσουμε, να το πω απλά, νερό, ρεύμα και τουαλέτες. Επειδή ένα θέμα που απασχολεί το Δήμο Ορεστιάδος και πριν τις εκλογές και μετά τις εκλογές θα μας απασχολεί πάρα πολύ, ειδικά στον ξένο κόσμο που έρχεται στην περιοχή μας, είναι τι θα γίνει τις δημόσιες τουαλέτες. Και επίσης, λέμε ότι θα παραχωρήσουμε στη συγκεκριμένη εκδήλωση τουαλέτες. Θα είναι του σταθμού, θα είναι βιολογικές, γιατί εκεί που είναι, ποιες είναι οι τουαλέτες. Το λέω γιατί έχουμε ευθύνη όλοι γι' αυτό και δεν κάνω χιούμορ αυτή τη στιγμή. Έρχονται λεωφορεία και δεν έχουν δημόσιες τουαλέτες. Αυτοί είμαστε, αυτό μας αξίζει. Και γι' αυτό πιάνοντας από την ευκαιρία, θα ήθελα να ακούσω την απάντηση. Οι τουαλέτες ποιες θα είναι που θα τις δώσουμε. Το νερό και το ρεύμα το καταλαβαίνω. Τουαλέτες από το σταθμό, βιολογικές. Του αμφιθεάτρου. Το αμφιθεάτρο. Ωραία. Ωραία, ο κύριος Λεβέντης. Εγώ θέλω να κάνω έτσι λίγο χιούμορ, αν μου επιτρέπετε. Κύριε Δήμαρχε, πιστεύω ότι το τηλεκοντρόλ του ήχου θα το έχετε εσείς. Αν με... Μόνο το έτσι χιουμοριστικά το λέω χωρίς κανένα. Δεν καταλαβαίνω το χιούμορ σας, αλλά το τηλεκοντρόλ το έχει η αστυνομία. Εντάξει, οκ. Okay. Ωραία, σίγουρα θα το ψηφίσω. Είναι κάτι όμορφο για την περιοχή μας. Και εγώ θα ήθελα να επισημάνω για τις δημόσιες τουαλέτες. Έχω γίνει και εγώ αποδέκτης έτσι πολλών παραπώνων από, έτσι, άλλους, από επισκέπτες που έχουν έρθει στην Ορεστιάδα, ότι το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν είναι οι τουαλέτες. Καλό θα ήταν να γίνει μια μέρημνα όσον αφορά να γίνουμε λίγο πιο ανθρώπινοι. Ευχαριστώ. Ωραία, προχωράμε σε τοποθετήσεις. Ο κύριος Καζαλτζής, ο κύριος Λεβέντης. Κύριε Δημάρχη, πιστεύω που το πάρετε προσωπικά. Χιούμορ έκανα. Όχι, λέω. Ωραία, προχωράμε προς ψήφιση λοιπόν. Ομόφωνα. Έγκριση παραχώρησης τμήματος της οδού Δόμνας Βυσβίζη μέχρι Πανταζίδου για τη διοργάνωση του 4ου Φεστιβάλ Μουσικών Συνόλων Κλεισούς. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Ζήσης Παπαλαμπίδης. Πρόκειται για το 4ο Φεστιβάλ Μουσικών Συνόλων, το οποίο γινόταν κάθε χρόνο, ήταν να γίνει σε προάβλιο σχολικής μονάδας. Λόγω των εκλογών δεν ήταν δυνατό, οπότε μας ζητήθηκε παραχώρηση τμήματος της οδού Δόμνας Βυσβίζη μέχρι Πανταζίου. Ουσιαστικά είναι βόρεια των γηπέδων τέννις πλησίων του Πανεπιστημίου. Έχουμε τις εγκρίσεις από όλες τις υπηρεσίες και παρακαλώ προς ψήφιση. Ωραία, σε ερωτήσεις ο κύριος Καζαλτζής, ο κύριος Λεβέντης. Τοποθετήσεις ο κύριος Καζαλτζής, ο κύριος Λεβέντης, ομόφωνα. Συγγνώμη, πάμε προς ψήφιση. Ομόφωνα. Λοιπόν, λήξη της συνεδρίασης. Καλό σας βράδυ. Περάστε για υπογραφές.